Η πρώτη αλβανοελληνική γενική εμπορική έκθεση θα πραγματοποιηθεί στο Αργυρόκαστρο από τις 3 έως τις 5 Απριλίου, όπως ανακοίνωσαν οι πρόεδροι των Επιμελητηρίων Ιωαννίνων και Αργυροκάστρου, Δημήτρης Δημητρίου και Μαξίμ Χότζα αντίστοιχα. Σε συνέντευξη τύπου, οι δύο πρόεδροι τόνισαν την αναγκαιότητα συνεργασίας των δύο περιοχών για καλύτερα και δυνατότερα αποτελέσματα στην επιχειρηματικότητα. Ο κ. Δημητρίου σημείωσε πως είναι μεγάλο το ενδιαφέρον των επιχειρηματιών που επιθυμούν να συμμετέχουν στην έκθεση, σημειώνοντας πως μετά και την αδελφοποίηση που πραγματοποιήθηκε με το Επιμελητήριο Αργυροκάστρου, θα γίνουν όλες εκείνες οι ενέργειες για να υπάρξουν κοινές δράσεις με στόχο την ενδυνάμωση της επιχειρηματικότητας. Το Επιμελητήριο Ιωαννίνων και το Επιμελητήριο Αργυροκάστρου, μετά την αδελφοποίηση που έγινε τον Δεκέμβριο της περασμένης χρονιάς, προχωρούν άμεσα στην πρώτη τους κοινή δράση. Μία δράση που έχει να κάνει με δύο εκθέσεις των μελών μας, η πρώτη στο Αργυρόκαστρο και η δεύτερη στα Γιάννενα. Σήμερα είμαστε εδώ λοιπόν για να μιλήσουμε για την πρώτη από κοινού έκθεση που θα γίνει στο Αργυρόκαστρο 3, 4 και 5 του Απρίλη. Και καλούμε τα μέλη μας να έρθουν να συζητήσουμε, γιατί είναι μια κοινή αγορά, μια αγορά που δεν έχει σύνορα. Η Νότια Αλβανία ή η Βόρειο Ήπειρος, όπως θέλουμε τη λέμε, με την Ήπειρο, με τα Γιάννενα, είναι θα έλεγα ένας ενιαίος γεωγραφικός χώρος και πρέπει έτσι να το δούμε, γιατί εμείς οι επαγγελματίες και οι επιχειρηματίες πρέπει να είμαστε όλοι μαζί. Θα είμαστε λοιπόν στο Αργυρόκαστρο και σαν Επιμελητήριο Ιωαννίνων αλλά και σαν μέλη του Επιμελητηρίου, με αρκετούς έχουν δείξει ενδιαφέρον, αρκετά μέλη να είναι σε αυτή την έκθεση, όπου θα μας φιλοξενήσει ο Πρόεδρος, θα μας πει και δύο λόγια τώρα, και ευελπιστούμε αυτό να είναι μια νέα αρχή για τις πολύ καλές σχέσεις που θα αναπτύξουμε και θα εφαρμόσουμε στην περιοχή μας. Μέχρι στιγμής έχει παρατηρηθεί ότι αρκετοί επαγγελματίες και βιοτέχνες της Νοτιού Αλβανίας, που είναι πολύ κοντά στα σύνορά μας, χρησιμοποιούν και σαν αγορά, αλλά και σαν πελάτες, επιχειρήσεις και κατοίκους της Ηπείρου, και των Ιωνίων και της Ηπείρου. Έρχονται δηλαδή και ψωνίζουν, αλλά και πουλάνε στην περιοχή. Αυτό θέλουμε να γίνει και αμφίδρομα, δηλαδή και υπάρχουν και γενιώτες επιχειρηματίες που έχουν επιχειρήσει στην Νότια Αλβανία και γενικότερα στην Αλβανία. Εμείς λοιπόν αυτό θέλουμε να το αναπτύξουμε, να το διωγγώσουμε, γιατί το είχαμε πει και πριν από 2 χρόνια μετά από έρευνα που είχε γίνει, η Ελλάδα είναι από τους μεγαλύτερους εξαγωγείς στην Αλβανία συνολικά. Προηγείται η Ιταλία σε αριθμό επιχειρήσεων, αλλά σε όγκο συναλλαγών προηγείται η Ελλάδα. Άρα λοιπόν είναι μια καλή αγορά, ένθεν και ένθεν, όχι μόνο από τη μία πλευρά. Και θεωρούμε ότι όντως, όπως είπε και ο Πρόεδρος, ο Μαξίμ, ότι αυτή η πρώτη μεγάλη κοινή έκθεση θα μας φέρει πιο κοντά, γιατί έχουμε και άλλα πράγματα να δείξουμε. Από την πλευρά του, ο Πρόεδρος του Επιμελητήριου Αργυροκάστρου σημείωσε πως η αδελφοποίηση δεν θα μείνει στα χαρτιά, αλλά θα προχωρήσει με κοινές στοχεύσεις για περαιτέρω συνεργασία των δύο επιμελητηρίων. Νιώθω ευχάριστα που είμαι σήμερα πάλι εδώ στο Επιμελητήριο Ιωαννίνων. Μετά από την υπογράψη αδελφοποίησης που κάναμε το Δεκέμβριο, συνεχάμε την δράση μας με την πρώτη έκθεση που οργανώνουμε και τα δύο επιμελητήρια στο Αργυρόκαστρο 3 με 5 Απριλίου του 2020. Πιστεύουμε ότι η αδελφοποίηση δεν θα μείνει μόνο στα χαρτιά, θα γίνει αυτή η έκθεση και μετά θα έχει και άλλα στο πρόγραμμα να γίνουν στο... Επειδή οι έμποροι από τις δύο μεριές να γνωρίζονται, οι αγορές έχουν ενδιαφέρον και η έκθεση αυτή πιστεύουμε να τους φέρει πιο κοντά. Είναι πιο μεγάλη εδώ, είναι πιο μεγάλο στον Ήπειρο, ενώ η Νότια Αλβανία είναι λιγότερη. Αλλά η Νότια Αλβανία έχει τις μεγαλύτερες εταιρείες της Αλβανίας που έχουν την έδρα στο Αργυρόκαστρο και στην γύρω περιοχή. Και από αυτή την άποψη πιστεύω ότι έχει πολύ ενδιαφέρον. Οι επιχειρηματίες που επιθυμούν να συμμετέχουν στην έκθεση μπορούν να απευθύνονται στα γραφεία του Επιμελητηρίου Ιωαννίνων για περισσότερες πληροφορίες. Βέβαια, σε περίπτωση που τεθούν μέτρα για τον κορονοϊό στην Αλβανία, όπου ανακοινώθηκαν τα πρώτα κρούσματα, θα υπάρξουν οι κατάλληλες αποφάσεις. Μάλιστα, με αφορμή την παρουσία του στα Γιάννενα, ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Αργυροκάστρου
ζήτησε την ολοκλήρωση της Ιόνιας Οδού έως την Κακαβιά, καθώς φαίνεται πως και η αλβανική πλευρά δίνει σημασία στο συγκεκριμένο έργο για την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας και όχι μόνο. Είναι μεγάλο θέμα για όλους τους εμπόρους και για μας, για την καθημερινότητα από την Νότια Αλβανία προς τα Ιάννα, με πρόσφυση από την Κακαβιά. Είναι ένα κομμάτι που αν τελειώσει θα μας φέρει και πιο κοντά και θα είναι και τα πιο ασφαλή. Και μετά αυτό είναι μεγάλο, θέλει χρόνια, και το άλλο το έργο, το παραθαλάσσιο που λένε από τις δαλματικές ακτές από πάνω από το Τριέστε να κατέβουν, αυτό θα είναι μετά το κάτι άλλο, το καλύτερο. Και μεγάλο κέρδος σε αυτό το κομμάτι έχει το Αργυρόκαστρο και τα Γιάννα. Γιατί λες ότι κατεβαίνεις από το Τριέστε το αργότερο σε 8 ώρες οδηγώντας. Εγώ σαν πρόεδρος του επιμελητηρίου λέω αυτά που λέει και το business μέσα. Αλλά το πρόβλημα είναι ότι η Αλβανία από τα κράτη που περνάει αυτός ο άξονας είναι το πιο μικρό κομμάτι, ή ξέρω εγώ, το πιο μικρό κράτος. Αλλά για μας, σαν επιχειρηματίες, αυτό είναι καλό να γίνει για όλα τα κράτη αυτά που περνάει, αλλά ειδικά για μας, για το Αργυρόκαστρο και τα Γιάννα και όλη την Ήπειρο.